Γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την Παναγία Αργοβουέπικο ή τον Άγιο Ελευθέριο, που βρίσκεται στο κέντρο Αθηνών, στην πλάκα, στο οδό Μετροπόλεως. Όπως δηλώνει η τελευταία, η ονομασία βρίσκεται στην νότια πλευρά της σημερινής Μητρόπολης της Αθήνας, στην ομόνιμη πλατεία. Είναι ημισύνθετος γεγραμμένος ναός. Ο τρούλος του ναού είναι το αρτιότερο σωζόμενο παράδειγμα του τύπου στην πόλη και ακολουθεί το σύστημα δόμησης. Το μνημείο αυτό είναι ιδιαίτερα διδακτικό, δεδομένου ότι το ανώτερο τμήμα των εξωτερικών τυχών του, δηλαδή από το ύψος των ανοφλίων, των παραθύρων και πάνω, ενσωματώνει μοναδικό τρόπο 90 ανάγλυφα διαφορετικών εποχών. Αποκτώντας έτσι μια υπαίθρια έκθεση γλυπτικών, τα γλυπτά αυτά θωράκια κτλ. Χρονολογούνται από τους αρχαίους και ρωμαϊκούς χρόνους μέχρι τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και τη μεσοβυζαντινή περίοδο. Ο κατεμαϊκός Χατζηδάκης συνέδεσε τον ναό με τη φωτισμένη μορφή του αρχαιολάτρη Μητροπολίτη Αθηνών Μιχαήλ Χιονιάτη. Το κάτω τμήμα μέχρι το ύψος των ανοφλίων των παραθύρων χρησιμοποιήθηκαν μεγάλη ακόσμητη δόμη. Οι τοχογραφίες του ναού ανήκουν στον 20ο αιώνα και μέσα στην είσοδο του κυρίου ναού υπάρχουν σκαλισμένα μορφές ζώων πριν μπει στην πύλη, πριν μπει στην κήτη του κυρίου ναού. Τέλη του 12ου αιώνα, λίγο μετά τη Μακεδονική δυναστεία. Αυτό σημαίνει ότι είναι η Μακεδονική δυναστεία. Όπως είναι και γύρω, η εκκλησία της γύρω. Επιπίνδια στήλη. Παράμονος, Έλια, Απιδιάνη, Ηράκλεια, Δούριζεύς, Σίας.
διαλογή μου. Εγώ δε θανθήσω με έννοι το Κυρίο. Εκλείπει η αμαρτωλία από τη γη και άνω, ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνωτη τη συναυτού, έθου σκότος και έγινε τον ήλιος. Όσε μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα με σοφία. Υπερπαντα τελέσσα σωτήρια, έτσι ενώ διόρθω.